Άλλαξε κλίμα. Ο Αντώνης Κρητικός τώρα για το θέμα, το θέμα του καλοκαιριού. Μοβ Μέδουσες. Ένα θέμα αφορά όλους τους παραθεριστές. Έτσι. Αυτό που θα σου δείξω τώρα. Ναι. Εσένα σε αφορά. Γιατί άμα βουτήξω στη θάλασσα. Άρα όλους μας αφορά. Και θα σου πω και το λόγο, Δημήτρη. Θυμάσαι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που είχα πάει εκεί στον Ισθμό της Κορίνθου. Ναι, ναι. Από τη μεριά του Σαλονικού. Μπήκα σε αυτή την βαρκούλα για να κάνω. Ναι. Και δίπλα στη θάλασσα σμήνει ολόκληρα μιλούνια μεγάλες. Από τέτοιες. Όχι, μικρούλες. Τα πλοκάμια. Και μου λένε οι άνθρωποι εκεί που είναι όλη μέρα στο νερό, μου λέει εδώ από το Σαλονικό, μου λέει έχουμε πάρα πολλές. Και εμείς έχουμε. Τι τα πλοκάμια. Λέω μεγάλα ήταν ή ήταν μικρές μέδουσες. Εμείς λοιπόν έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες εδώ που είναι η επιδημιολογική έκθεση παρατήρησης αυτών των πλασμάτων στη θάλασσα μέχρι τις 3 Σεβδόμου θα τις βλέπουμε σε Αργοσαρονικό, Αργολικό, Κυκλάδες. Παντού δηλαδή σχεδόν. Ιόνιο, στη νότια Πελοπόννησο, στα βορειοδυτικά της Κρήτης και στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Οπότε παιδιά, δεύτερο και τρίτο πόδι. Εσύ Χαλκιδικής. Που παραθερίζεις το πρώτο εκεί πόδι. Να πας στον άθρο, δεύτερο πόδι. Να βουτήξεις. Το τρίτο πόδι σε πήγαινε. Λοιπόν. Η Λένα μας πάει στο δεύτερο πόδι, άρα γλίτωσε από τις μέδουσες. Σαν τις μέδουσες της Χαλκιδικής δεν έχει. Καλά, εγώ βλέπω ότι όντως δεν έχει. Λοιπόν, άκου τώρα, και επειδή υπάρχει όλη αυτή το ενδιαφέρον του κόσμου, πάρα πολλοί χρήστες του διαδικτύου μπαίνουν στη διαδικασία. Έκανες έρευνες. Να δημοσιοποιήσουν όταν τους τσιμπά μια μέδουσα, τι τους αφήνει στο δέρμα. Και εμείς έχουμε βρει κάποιες φωτογραφίες. Δεν την ξεχνάς πάντως. Αυτό το τσίπημα και δεν ξεχνάς τον κόσμο. Σημαδιά. Εδώ δες. Όχι, ρε εσύ. Στη Μήλο, κοίτα τι έπαθε η κυρία που βλέπεις. Και όχι μόνο αυτό, τώρα κοίταξε. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ένα πλουκάμι εδώ, ένα εδώ και ένα εκεί. Δηλαδή πρέπει να ήταν μεγάλη τσούχτρα, γιατί με ρωτάς και για τα πλουκάμια αν είναι μεγάλα. Ναι, πάντως 10 μέτρα δεν είναι αυτά. Δηλαδή δεν φαίνεται λίγο πιο μικρά. Άλλο. Εδώ το χέρι της κυρίας Κιταλές και έχει καεί στο φούρνο. Έχει σαν να έχει πάθει έγκαυμα. Εδώ είμαστε στη Γλυφάδα. Άρα και στις παραλίες εδώ των νοτιών προαστίων. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πάμε στην Κέα. Κοίταξε εδώ. Στη Τζιά. Έχει βάλει κρέμα πάνω, την ειδική κρέμα της αμμονίας που λένε κρέμα, ότι πρέπει να... είναι μαγειρική σόδα. Ποτάσα, πώς... Μαγειρική σόδα με θαλασσινό νερό. Το κάνεις ένα μείγμα και το απλώνεις πάνω. Ένα προς ένα είναι. Και στο χέρι της βλέπεις και στο πόδι της. Σε δύο σημεία, δηλαδή αν δεν προσέξεις, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και πάμε και στην Αγία Μαρίνα πάλι στην Αττική. Εδώ ο οποίος ο κύριος τη βρήκε και την έβαλε και σε ένα. Αυτός την εχμαλώτησε. Την έβαλε σε ένα γυάλινο βάζο. Δεν ξέρω τι θέλει να την κάνει βέβαια. Να την έχει, να την δείχνει. Μήπως θέλει να την βάλει σε καμιά μπανιέρα όταν δεν είναι κανένα. Δεν νομίζω. Στο αυτοκίνητο η φωτογραφία. Την πάει σπίτι του, γι' αυτό σου λέω. Την πάει σπίτι, ναι. Μην γεμίσει καμιά μπανιέρα πάνω να μπει κανένα που δεν συμπαθεί μέσα και την έχει αμολύσει. Μπορεί να τη βάλει στην μπανιέρα και να ρίξει κάποιον μέσα. Πει να κάνει ένα μπανάκι αγάπη. Εγώ ξέρετε τι σκεφτόμουν τώρα πολλέ φορέ. Λέμε για τα σημάδια, για τη μέδουσα. Φαντάζομαι ότι τσιμπήσει το πρόσωπο. Στο αυτό. Μάτι. Δεν είναι για γέλια. Γιατί άντε το χέρι, άντε το πόδι, πες. Εντάξει. Κάτι θα γίνει. Δεν είναι για γέλια. Γι' αυτό τώρα αυτή η ιστορία με τις πιστωτικές κάρτες που λένε είναι για να μην. Τα υπολείμματα. Ναι, με την πιστωτική κάρτα είμαι αυτό για να μην. Με το χέρι, ας πούμε. Και σε... Μάλιστα. Σωστά, σωστά. Τι να κάνω. Προσοχή πάντως, γιατί τώρα μπήκε ο Ιούλιος, πάμε διακοπές σιγά-σιγά. Στις παραλίες υπάρχουν αυτές οι επισκέπτριες. Ναι, μην ναι. Έχουμε συναπαντήματα άσχημα μαζί τους. Σωστό. Μην έχουμε, λοιπόν. Αντώνη μου, μην έχουμε. Ωραία. Κανένας δεν θέλει. Ευχαριστούμε πολύ.